Λοιπόν, για να αφήσουμε τις πυρκαγιές, για να πάμε τώρα στην διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσπαθεί πάλι η Αμερική να ανοίξει διάβλους με χώρες που τις είχε πολύ κοντά, αλλά το τελευταίο διάστημα μάλλον έχουν κάπως απομακρυνθεί. Είναι έτσι? Πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μπλίνκεν, συναντήθηκε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και συζήτησαν βέβαια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ήταν το επίκεντρο τουλάχιστον των συνομιλιών. Είχαν μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση σε μια περίοδο με τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ούτως ή άλλως, οι σχέσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ μετά και την δολοφονία Κασόγγι είναι αρκετά τεταμένες. Να θυμίσουμε κιόλας ότι οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες ουσιαστικά είχαν φωτογραφίσει και τον Μπιν Σαλμάν ως υπεύθυνο. Ναι, τον είχαν πραγματικά τον ίδιο τον πρίγκιπα, τον επικεφαλής, τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, ως τον ηθήνων νου για αυτή την αποτρόπαια δολοφονία, που να πούμε ότι είχε γίνει στην Τουρκία, γιατί είχε εμπλακεί και το θέμα και η Τουρκία σε αυτό το ζήτημα της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου. Μάλιστα, ο Μπάιντεν κιόλας είχε πει ότι θα κάνω την Σαουδική Αραβία παρία της διεθνούς κοινότητας. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει και λόγω της ενεργειακής κρίσης. Να θυμίσουμε ότι κιόλας προμηνών είχε πάει και ο Μπάιντεν να συναντήσει τον Μπιν Σαλμάν, αν δεν κάνω λάθος, για να συζητήσουν για το θέμα της παραγωγής του πετρελαίου. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν έξυπνη αυτή η δήλωση του Μπάιντεν τότε: θα κάνω παρία τη Σαουδική Αραβία. Γιατί η παρία μπορεί να μην κατάφερε να την κάνει. Σίγουρα όμως κατάφερε να την κάνει έναν πιο κοντινό σύμμαχο της Κίνας. Γιατί έχουμε δει το τελευταίο διάστημα η Κίνα να έχει απλώσει τα πλοκάμια της προς τη Σαουδική Αραβία, να έχει καταφέρει να φέρει τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν κοντά, να ανοίξουν διάβλο επικοινωνίας, κάτι που δεν είχαν καταφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολλά χρόνια. Το κατάφερε αυτό η Κίνα και δείχνει αυτό ότι ο τρόπος που αντιμετώπισαν οι Αμερικανοί τους Σαουδάραβες τον τελευταίο καιρό τους έσπρωξαν στα χέρια των Κινέζων. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, Ελίζα. Ήθελα απλώς να πω ότι συζητήθηκε και η εξομάλυνση των σχέσεων του Ριάντ με το Ισραήλ. Συμφώνησαν δηλαδή να συνεχίσουν το διάλογο ως προς αυτό, ενώ συζήτησαν επίσης και για το Σουδάν. Γιατί ούτως ή άλλως και η Ουάσιγκτον και η Τωρίαντ έχουν παίξει σημαντικό ρόλο μεσολαβητικό στο θέμα του πολέμου, ναι, στο Σουδάν, προκειμένου τουλάχιστον να τηρηθεί η εκεχηρία. Οι εκεχηρίες οι οποίες δεν τηρούνται ποτέ, βέβαια. Σωστό είναι αυτό. Αν και δεσμεύτηκαν πάντως και οι δύο για ευημερία στη Μέση Ανατολή. Και απλώς να θυμίσουμε ότι την Κυριακή, που ήταν η σύνοδος της συνεδρίας του ΟΠΕΚ, η Σαουδική Αραβία είπε πως θα προβεί σε πρόσθετη εθελοντική μείωση παραγωγής πετρελαίου κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Και αυτό έχει επίσης τη σημασία του. Όχι μόνο τη σημασία του, πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα αρχίσουν να χτυπούν πάλι τα καμπανάκια στις αντλίες της βενζίνης για όλους μας. Λοιπόν, Ελίζα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα.